σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, ξεκινάει ένα ακόμα παιχνίδι για την κατηγορία development. Θα έχουμε και ντουντούκι σήμερα. Μέχρι τώρα είναι και ακουστικά. Τη χρόνη μου σου βλέπω. Σιρίνα Παρτουζάν με Boston Celtics. Boston Celtics με 6 παίχτες. Μόλις ένας. Με απουσίες. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε το καλύτερο βούλιο. Σιρίνα Παρτουζάν σε πόσο πιο πλήρης. Να δούμε λίγο τις δύο ομάδες. Γεωργίου, Γουτζαμάνης, Αργυρός, Βεργίδης, Παπαδόπουλος και Δημήτρη και αλήθεια με Σινάρη. Στην ομάδα του Boston Celtics, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει φάουλ. Ενώ για τους αγαπητούς Λίνα Παρτουζάν, Φιλανδριανός, Κανακάρης, Αζωσπρόπουλος Γιώργος, Λιαρετίδης, Αζωσπρόπουλος Ραφαήλ, Στανέλος Κώστας, μεταγραφή, Λουκάς Γαλατάς, Μακρυγιαννάκη Στέφανος και Ευθυμιάδης Θοδωρής από τους Ειρηνά. Πρώτος πόντος για τους Boston Celtics, οι οποίοι προηγούνται με 0-1. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Εδώ θα προστατέψει την μπάλα η ομάδα των Σιρίνα και θα καλέσουν να κάνουν το πρώτο καλάθι, αλλά δεν τα καταφέραν. Όλα αυτά είναι ακόμα στην πίεση ξανά με τον Κοιμιάδη. Πώς ήταν πιο νέα ομάδα στη Σιρίνα. Με παρέα παιδιά, είναι τα ασπρόμαυρα. Του τριών πόντων, θα το πω. Πάρουν όμως το rebound όσο θέλεις με τον Μπουτζαμάνι. Με τα πράσινα μαύρα οι Boston Celtics. Τρομερή πανέλα θα έλεγα. Σε μια έτσι αντιγραφή των Boston Celtics. Πανέλα και η Σιρίνα Παρτουζάν με το δικό του. Λογότυπο. Θέλουν να πατήσουν γερά να βάλουν τα λάθη, αλλά έτσι τώρα έχουν άσο τις πατήες. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 0-1, μιλήσει 2 λεπτά. Θα πάρει το σούτ ο Αδόπουλος Κωνσταντίνος και θα εκτακτήσει. 0-3. Οι οποίοι παραμένουν να είναι άστοχοι. Κόστος θέλει στέλνουν τα ρεμπτωροκοπά περισσότερο. Εδώ μου δίνουν και μπαλά. Εδώ υπάρχει παρεμβολή κορδού. Ξαναλέω στους Ειρηνά, σε ζώνη οι Boston Celtics να κλέψουν το σωρινά την μπάλα, αλλά δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν. Αυτά και 11 για την πρώτη περίοδο. Ανακάρισε να κατεβάζει την μπάλα. Για να δούμε θα βρει και να δούμε Κάτσουμε από το με 3-0 του κόσμου Celtics. Που είναι πιο αποτελεσματική εδώ από τον Μπουτζαμάν. Θα πάει μέχρι μέσα, είναι άνθρωπος. Δεν ήταν κακή όμως η προσπάθεια. Κάτι θα πάρει και άλλο τίποτα, όχι. Θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη να δει. Ο Μαλαμπάς μου είχε χάσει την
προσπάθεια για να βρει κάποια καλή πάσα. Βλέπεις ότι ανακάρει τον ενδιασμό. Η Σιρήνα η προβλή το πρόσφυγε. Καλά θέση από ώρα, η Λιαροτήρη. Θέλουν να απειλήσουν το Ζώνει πάντα για να ελευθερώνει να την αποκεντρώσει. Έχουν μόλις μία αλλαγή. Από να πρέπει να δώσουμε καλό. Εδώ ο Αλέξανδρος Τσινάκης μας μίλησε νωρίτερα. Να πάρει το φάουλ. Ανάστηση, νούμερο 16, άτομο στα Fighter Box, ο Γαλατάς. Σιρήνα, οι οποίοι θέλουν να βρουν καλό καλάθι. Να πάρουν στο βουλτορό στο Γιάρε, στον Πότο Καρατάρι. Είναι η πληροφορία της μπάλας, στον Πότο. Αυτό όμως, συνέχεια έχουν ένα δεύτερο. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό. Πολύ έξω. Γιάρε, σωστή, αλλά θα βγάλει την μπάλα. Κάνει μεγάλη της επιθέσης η Ρινά. Το βάλει. Θα ισοφαρίσει. Ακόμα 4 και 20. Και 50, ο Βουστόπουλος θα σώσει την μπάλα, ο Ράφα Βουστόπουλος. Ευχαριστώ τριοπότο. Φλότερ εδώ από το Πρωθυπουργό, ο
ομάδες που είναι χαμηλά. 5-5, ο Γεωργίου θέλησε να βρει το Κουτζαμάνι, το μήνε. Μπορεί να επιτευχθεί. Κλείνεται. Βάλει στον Βεργίδη. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η μπάλα για τους Hawks Celtics. Τώρα που τα ημάδουν δύο ομάδες, ο σκορ παραμένει στο 5-5. Πάει την μπάλα ο Βεργίδης. Κάνει μάτς άλλο τελείωμα, θα μειώσει όμως ο Hawks Celtics. Βεργίδη, σύντρο πόδι. Πέντε οχτώ. Ακόμα δύο λεπτά για την πρώτη περίοδο. Το γύρι θα πάει ωραία την μπάλα. Συνέχεια όμως πέρα στο κλεισί. Πάμε! Μυρελία! Γιαρεθίδης, Κανακάρης, Καλακάς, Τέο, Μιάδης και Ράφα Ζεστόπουλος, Μάρης, Παπαδόπουλος, Βεργίδης, Τζαμάνης και Γεωργίου. Δεν είναι και πολύ, μόνο ο Αργυρός είναι. Στην άλλη πάση, μία μόνο αλλαγή. Διαδοτικός της Σέρτης, πολύ ωραία Μανέλα. Εδώ θα βάλει ένα ορτ μπάλα, ο Σίκο Παπαδόπουλος. 33. 5-10 το σκορ. Με έφυγε το Αγιστόπουλος. Τώρα ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Ζαμάνι, το νούμερο 10, κάποιο διάβολο θα πάει μόνος του. Άστοχος, εκείνο. 5-12. Κανακάρης. Μπάλα, δύσκολη προσπάθεια, δεν το ξέρω. Την μπάλα μόνο του. Είναι λίγο χαμένη στην επίθεση του η Σιρήνα. Τον ξεράει μόλις με το πόδι. Ο Ζαμάνης στρατεύει την μπάλα. Όλος ο χρόνος θα μένει και για την ομάδα του Σιρήνα. Πάει μέχρι μέσα. Τρία βηματάκια, 6 δεύτερη για τον Σιρήνα Παρτιζάν. Κάρισε να τρέξει, δίνει στον Ράφα Ζεστόπουλο. Έτσι εδώ θα το σκορ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ πέρα βλέπουμε το ψηλό Γαλατά να παίρνει καμιά δεκαριά νερά, δίψασε. Λοιπόν, η μπάλα για τους Σίνα Παρτζάνι, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τη διαφορά. Αλλά είναι άστοχη. Όσο Celtics εδώ θα διατηρήσει την κατοικία της μπάλας, πέρασε και ο Αργυρός, ο οποίος έδωσε ανάστοχο του Ζαμάνι. Θα αποβάλουν αυτά πόντων. Εδώ θα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει καλά την μπάλα, θα πάρει όμως ο Τσίν. Αλέξης Τσινάρης, νέα δημιουργία του Χόστον, στα 9 λεπτά πριν το ημίχρονο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μάτς, αλλαγή για την θέση, να πέρασε και ο Γιώργος Αδεστόπουλος. Μπαλά είναι ξανά για τους Σιρήνα, πέρασε και η νέα προσθήκη, ο
Φανέλος. Βγει από το σκρίνο ο Κανακάρτς και... Δύο βόλες για τον Λιαρετίδη. Πέντε δώδεκα, χαμηλότητα για τις δύο ομάδες. Βελίδης θέλει να ποστάρει τον Φανέλο. Τώρα ακόμα 2 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Ο Αγγυρός θέλει να περάσει την μπάλα στο Βελίδη. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει, τώρα στον ενδιασμό. Θα πέσει την μπάλα με την ησυχία του. Κάνουν πολλά λάθη η Σιρινά. Είναι για πάλι φάουλ. Είναι 14. Μάλιστα έχει βολές ο Αργυρός, ο οποίος πήρε το δεύτερο φάουλ από τους Σιρήνα. 5-15. Συν 10 η... στον Celtics, έχει πολύ δρόμο που είναι ακόμα το παιχνίδι. Ο Τζαμάνης θα παλέψει το rebound, αλλά μένει η μπάλα πάει στο Σιρινά. Στον τριών πόντων, είναι πολύ άσχημα στο Σιρινά. Αυτό πιο αμυντικά. Εδώ ο Αργυρός θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλά. Είναι 17. Εδώ έχει σκορ για την ομάδα του. Και το σκορ είναι 7-17. Για δευτερόλεπτα θα δούμε τι έκανε ο Αργυρός. Έτσι και 52. Με το πρώτο ημίχρονο 7-17. Για τους Χόσεν που θα κάνω φαουλ. 97. Ο Φιλανδιανός, ο οποίος πήρε για την θέση, να ξεπέρασε τον τραυματισμό του, παρά Κανακάρης, πάει καλή διάδρομο. Πόσο τσέτης εδώ, θα πάρει το rebound, 6-24. Ο Βλός θέλει να πάρει το βάθμο, περιμένει, δώσε το μπουταβάν. Αλλά
τέλος, θα δώσω Φλαβιανό, θα πάρει. Εδώ η Σιρήνα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρουν. Για το Μαγκρινιανάκι. Τέταρτο φάουλ των Σιρήνα. 5-42 θα πρέπει να το τσέξουμε. Πόσα τα έπαιρνες αυτό. Ένα. Πετύχει 42 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Θα περάσει μπροστά προς τον Σέλτης που ξέφυγαν με 5-12. Τώρα προηγούνται με 9-17. Σιρήνα πιέζουν πολύ ψηλά. Αλέξανδρος Τσινάρης με την μπάλα και στον Κουτζαμάνι, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Τσινά θέλουν να τρέξουμε. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Για τους Hawks Celtics, οι οποίοι μέσα με το τυπικό φάουλ. Ακόμα 5 λεπτά για τον ημίχρονο, εδώ ωραία. Θα το πω και τον Τζαμάνι, τράβηξε όλη την άμυνα πάνω του και σκόραρε. Αλλαγή. Είναι ανοιχότερο Σιρήνα. Μαγριανός θα έχει κάποιο διάδρομο. Θα κάνει ένα ωραίο κάτι. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. 4-45 για την δεξιότητα του χρόνου. Το βάζει ο Παπαδόπουλος. Το βάζει του Γεωργίου. Λίγου Τζαμάνης θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει ένα γύρο. Δεν είναι τελικά. Ξεβλώνημα. Εκλέγει. Αλλά παραμένει για τους Σιρήνα. Αφήνουν βήματα. Για το rebound, ο Αργυρός θα στοχίσει. Να αφήσει να διαδώσει. Σε βάζει διαφορά 11-20. Πόσο Celtics θα πάρουν το rebound. Θα στοχίσουμε τον Παπαδόπουλο. Double score. 11-22. Θα κλέψουν το Celtics. Λίγο απρόσωπη τη Σιρήνα. Θα κλέψουν το Celtics. Transition οι δύο ομάδες. Λαντριάννα. Σαφαλογιοργίου, καλή άμυνα. Κάνε time out ή πόσο θέλεις να πάρουν και κάποιες εμάς. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι στα υπόλοιπα 3 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Πήραν τα time out προς το Celtics, άλλο πήρε και πολύ λίγο και θα κάνουν σίγουρα
γύρω, θα περάσει την μπάλα στο Βεργίδη. Ένα ποστάρι, τον αντιπαλό του κλείνεται, ωραίο κόπαλα. Αδύναμο. Αν θέλουν να τρέξουν, το τάμπι σε πολύ ταχύτητα. Μαντριανός, δύο φόρτες. Δεν θα είναι εύκολο, οι Σιρή να έχουν γεμάτο παγκό. Θα πάρει ένα διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια, είναι ένα άστοχο. Θα πάρει ο Κανακάρης, θέλει να τρέξει. Θα λεπτώσει λίγο τον χρόνο. Θα πάω την γιά του, θα πάω την γιά του. Θα πάω την μπάλα ωραία. Θα πήγε τον διάδρομο που Τζαμάνι. Το ξέχασαν η Σιρήνα και το σκορ γίνεται 17-26. Φανέλο, σου δύο πόδια. Σαράντα πέντε δεύτερα για το επόμενο. Στην επίθεση υπάρχουν τέλους οι οποίοι με τον Μπουτζαμάνι. Θα προηγηθώ ξανά με 10. Θα κάνουν χρήση του περισσότερου χρόνου. Θα σπίτι, ωραία, υπάρχει φάουλ. Τέταρτο, είπα να δώσουν ένα. Οπότε 9-14, 6,7 μένουν όλα για τους. Θα διανώσει, θα πάρει την μπάλα, θα το πει. Θα το πει, θα το προλάβει. Δύο εντυπωσιακά κοψίματα. Και έχουμε λήξη του ημιχρόνου. 19-29. Μπώνει μπάλα για τους... Σιρήνα. Οι οποίοι πάνε με 10, 19, 29. Εδώ σκοράζουμε. Όσο σε ανοίξουμε την μπάλα, 21, 29. Βάλουν ένα καλά στο buzzer beater. Βάλουν για τον Μακρυγιαννάκη, δεν κάνω λάθος.
21-29, χάνεται η προβολή. Ανανεώσουν όμως με τον Πανέλο. Αργυρός, θα δώσει τον Βεγγίδη, ωραία συνεργασία. 23-31, η ομάδα είναι αρκετά κοντά. Εδώ συχνά είναι από εκεί, θα λίγο να πατήσει την side γραμμή. Με τον Αργυρό, θα φτάσει καλή πάσα, ωραία πάσα Τζινάρη, θα στοχίσει. Δύο λεπτά για τον Μίχονο, πάλι ο Μίχονο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, θα λιωθεί. Είναι από τον Βρύς τώρα από τους ψηλούς τους, είναι στα μέλη η Σιρινά. Παίξε καλή άμυνα, Κώστα. Παδόπουλος και να κάνει εκεί πέρα ένα δύσκολο φούρτ, δεν βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Μαδριανό θα πει μουσία, πάω πετάξει την μπάλα, ωραία καλά πήρε. Και δίνει εκεί προκανείς τη διαφορά με σκοπό να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Πώς τον όμως διεκδικήσουν το προβάδισμα. Παδόπουλος. Σενάρες. Έχει ζήσει για την ομάδα του τραπέζα. Λεπτά και 14 δεύτερα για την επίθεση. 14 δεύτερα για την επίθεση, 7 λεπτά. Ανάθεση όμως με τον Κανακάρη η Σιρινά. Παράβαση. Λαμπριανό, σπίτι το ρόα. Ελληνική ποινή στους φόσους έλεγχους. Το time out 6.41, 23.33, 28.33 μισή πέμπτε, σε λίγο και πάλι μαζί. 28-33 και μία πολύ διατακτική ποινή. Ευχαριστώ. 33. Το προβάδισμα του. Για περισσότερη Σιρινά, Μπρίκμαν. Είναι λιγότερη η φόρτος έλκης και όσο περνάει η ώρα δεν είναι αυτό που είναι καλύτερο. Κουταμάρτα. Για τους Boston Celtics. Άισμα Βελγίδη θα πάρει το σκορ. Αλλά δεν θα είναι καλό. Θέλουν να τρέξουν οι... Σιρίνα εδώ, Μάκη για την μπάλα. Θα πάρει το Σαμάντα. Για τους Celtics.
Γιώργης. Μια αλλαγή. Ανάσης ο Γεωργίου, Παπαδόπουλος Βεργίδης, Μουτζαμάνης, Αλγυρός και Σινάρης. Ότι για τους Celtics, που θα το κατέψουν 15 λεπτά το μάτι. Πάρε φάλο ο Φιλανδιανός. Υπάρχει και βολές. Πάνω στον πόντο η... Κάλεσαν το μείον 10 η Σιρήνα. Εδώ είναι άθρωπο που σφαγεί. Θα βάζει το ρεμπάτο του Τζαμάνη. Λέω πότο. Άθρωπο του Βεργίδη. Θα πάρει το σύνδεσμο. Δεν έχει πολύ ωραία. Θα πιέ του καιρό. Σε ένα από την μπάλα σε παίχτη. Σε πόδι παίχτη. 33-33. Εδώ υπάρχουν βήματα, ο Τσινάρης. Time out παίρνουν οι δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 4 και 35 για την τρίτη περίοδο. Το μάτς πλέον είναι ντέρμπι. Στο Celtics ξέχασαν τη διαφορά. Σιρήνα πήγαν πιο δυνατά. Celtics οι οποίοι σίγουρα έχουν την εμπειρία, αλλά δεν έχουν λύσεις αρνητικές. Θα πρέπει να αντέξουμε. Σινά Παρτζάν είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Αρκετές λύσεις παίζουν πολύ με την ταχύτητα και την πίεση. Έχουν γυρίσει και αυτοί σε αυτή σε μια μορφή ζώνη. Εδώ Αργυρός ύστερα από όλα θα δώσει. Λύσεις στο ομάδα του, 35-38. 32-36, διορθώνω. Ο οποίος θα δει κάποια επιλογή. Αυτό έτσι. 33-36. 3-23. Πολύ δύσκολο και έξυπνο καλάθι εδώ από τον Φιλανδριανό. Ο οποίος διάβασε το κενό και ένα γρήγορο καλάθι μείωσε σε 35-36. Εδώ ο Τσινάρης θα πάρει το ριμπάλο, θα είναι άνθρωπος. Έχει ένα κλίμα και ο Κανελός. Ακόμα τρία λεπτά. Θα κλέψει ωραίο ο Παπαδόπουλος. Μπολόγιο για τους Celtics. Ο Τζαμάνι
21. Κράτημα. Ένα, δύο. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Celtics. Το Μπουτζαμάνι, ο οποίος θέλει να περάσει την μπάλα. Ο γυρό. Ας τον έλεγχο. Για τους Σέντα, οι οποίοι πλέον προηγούνται με επιμονή και επιμονή. Γίνησαν διαφορά, είδαν τα λάθη τους και τώρα έχουν και την επιλογή της επίθεσης ξανά και θα είναι άσχημα το πιο εδώ, θα πάρουν το θέλεις, παλεύουνε και αυτοί με όσοι δυνάμεις έχουν, είναι λίγοι αρνητικά όπως θα φύγουν τον συνδυασμό ωραία με τον Αργυρό και σίγουρα θα έχουμε τέρμα στην τελευταία περίοδο 37-38. Ο Αδριανός θέλει να περάσει κάτω από την ρακέτα των αντιπάλων. Τελειώνει ο χρόνος, Γαλατάς θα πρέπει να τσουτάρει, θα το πει. Αλλαγές για τους Σιρήνα που έχουμε αρκετά γεμάτες λογίες στον πάγκο. Πέτρος! Πέτρος! Σχεδόν 10 άτομα. Πέτρος! Πέτρος! Ομάδα η οποία πάνω απ' όλα είναι παρέα. Δεν το σύγχρονο στους έτσι. Έχετε πολλές. Και υπάρχει φάουλ. 3-3 φάουλ. Όσο περνάει η ώρα θα υπάρχει και προβληματισμός με την κούραση, ειδικά για τους κόσμους Celtics. Η μπάλα για τους Celtics, η οποία εδώ είναι άφηκη, παρόλο για rebound, τελευταίο λεπτό. Διατηρήσει την μπάρα. Είδα ωραία τον Λιαρετή να κάνει. Δεν θα είναι καλό. Το τελείωμα της προσπάθειας. Υπάρχει θέλει τους οποίους να κοιμηθούν το προβάδισμα. Πάρει το ριμπάου του Κουτσαμάνης, ο οποίος θα κάνει ένα προεκτικό εκεί πέρα. Θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. Λαδριανός, ένα ο μπάρα. Είναι καλό παίκτη. Κάτι. 10 δεύτερα, όλα για τους Boston Celtics. Γιατί θα πάρουμε ένα, θα γίνει το πόντο, θα το στάξει. Buzzer beater. Και πάμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό τέταρτο, 10 λεπτό. Λοιπόν, 39-41. Δέρβι για τις δύο ομάδες.
λοιπόν μικρή αναμονή. Έχει τραυματιστεί ένα παίκτη στον Σιρήνα και ήθελε. Κάτι για να συγκροτροφώνω λοιπόν. 39-41 του Σαμάντσικου από τον. Νωρίτερα ο Κοκκίδης από τον Ξανατρίποδο θα δείξει το δεύτερο ρόλο. 39-41. Η Σιρήνα η οποία γύρισαν την αναμέτρηση. Ο κόσμος έτσι θέλουν να παίξουν καλή άμυνα για να καταφέρουν. Δεν θα τα παρατήσουν εύκολα παρά την κούραση και το γεγονός ότι είναι αθμικτά λίγη. Είναι καλή ομάδα. Επομένου να φανεί πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Τζαμάνης θα προσθέσει την μπαλά. Ψάξει ένα καλάθι, αλλά... Διορθώνουν εδώ οι ρέφεροι την... Έχει βρει στο σούτι με 14 κάτω από όλα. Βρήκε στο σούτι τώρα σαν τώρα. Βάζει να πω, σημαίνει την εξαιρετική στο θερμίς. Γυρίζει πρώτο άστοχο που πάρει ψηλά την παλά. Άμα δεν θέλει μπάλα να μπει, δεν παίρνει. 9 λεπτά ακόμα για την τέταρτη περίοδο. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά, 39-41. 3-21. Ο Κουτζαμάνης θα πάει σε μια διάδα βολών. Πήρε ωραία το φάουλ. Λίγο θέλω και το goal foul, θα στοχίσει. Πρώτη βολή. Θα κανείς και στη δεύτερη, το Βουθέλβιτς, ξεφεύγουμε 4, 8, 50, 9, τη λήξη του αγώνα. Ο Σανέλος και μετά, τον Θεό. Τώρα πάντα η Κόσο, η οποία εδώ θα παίξει πολύ καλή άμυνα, θα κλέψει την μπαλά και θα έχουν ευκαιρία για μια κίνηση. Ο Καμάνης, ο Παγόπης Βεργίδης, Γεωργίου και Αρκυρός. Παγόπιλος θα δώσει στο Γεωργίου. Γιώνο χρόνος, Αρκυρός του πριν από το Νάθρο. Θα δέψει την μπάλα η Σιρήνα, Λαμπριανός. Θα δει ακροβολιά και για Ρετίδη. Λάθος εδώ η Σιρήνα και η Καμάνης θα πάει με την μέση. Και ένα χτύπημα εκεί. Μπάλα είναι για τους κόσμους. 4 το 21. 8 και 7 για την 6 της αναμέτρησης. Derby για το development. Το Sony Carina. Εδώ ωραία συνεργασία, αλλά δεν προσέχει την baseline. Για τον κόσμο Celtics. 4. Φίλαν Κριανός με την μπάλα. Σιρήνα οι οποίοι έχουν συγγύσει σχετικά έκανα ένα πολύ καλό σκοτωρικάλιτο στα μέλος. Είναι άστοχο, ο κύριος Έντορ Βάουτ, θα τέλει την μπάλα ωραία και θα πάρει φάουλ. Οι οποίοι ανέκτησαν το προβάδισμά τους. Θα βρίσκεται κάποιος διάδρομος, διατηρεί την ισορροπία του παρά την εμβολή όταν λυθίζει τη Αρετίδη. Μαντουμάν με ζώνη μέσα στη ρακέτα. Σύρνα ουσιαστικά. Έχουμε 7 λεπτά. Ο Αντώνιος θα δει τον Αργυρό σου πριν από το... Πολύ σημαντικό καλά της ψυχολογίας εδώ για τους Boston Celtics που έπεσαν για τον χρόνο. Προηγούνται με 7. Λανδριανός, θα προσπαθήσει την μπάλα, Σανέλος, άστοχος. Ο Boston Celtics δεν έχουν λόγο να
γραμμίσει το προβάδισμά του, μάλιστα θα πάρει το σετ. Και 45 για την τέτοια περίοδο. Ο Νικόλα για τους Σιρήνα, οι οποίοι πήραν και τα εμάδες, αλλά είναι άνθρωποι. Και 30 για τη λήξη του αγωνά. Το είναι 9 οι Celtics, οι οποίοι έχουν και την μπάλα, θα πάνε και λίγο νομίζω σε μεγάλες επιθέσεις. Θα παίξουμε τον χρόνο. Έχουν και την κούραση, είναι λίγοι. Εδώ ωραία συνεργασία, το παίρνουμε και το λιμπαντάρι. Φάουλ από τον παιχνίδι, είναι ότι είναι χαμηλά. Το σκοπό έγινε, έχουν να δώσουν τους άλλους, είναι το δεύτερο. 6 και 9. Ανακάρις. Δεκνιά, θα κάνει λάθος. Θα δεις την μπαλά. Μάχη για τώρα, θα την πάρουν τελικά κόστον οι οποίοι παίζουν πολύ έξυπνη άμυνα. Αλλά την κούραση και θα κυρώσει, παντρεύει εδώ την μπαλά, παίζει και 50. Σιρήνα κατέβασαν τη διαφορά, αλλά τώρα πάλι κάνουν 9. Πεντέμιση λεπτά για την... αναμέτρηση. Η ώρα από τα σκέρνα από παρόμοιο, αλλά νομίζω ότι έχουν κουραστεί κιόλας. Πράσινη. Το υπόλοιπο είναι μόλις 6 άτομα. 41-48, σου πήρε από όταν τον Κανακάρι. Ξεκίνησε το τελευταίο 5 λεπτό, 44-48. Πάνω! Όσο θέλεις θα πρέπει να αντέξουμε, αλλά η Σιρήνα κύριο πόσο στέσου, εδώ έχουμε και την παρά. Θα πάρει πάρα πολύ για τους πόσο στέσου. Πήραν τα time out και πρέπει να αντέξουν κιόλας. Αυτή και ενέργεια. Καλή άμυνα εδώ από τις Celtics, αλλά θα διατηρήσουν την μπάλα. Σωρινά η Σιρήνα, που τσαμπάνε στα θέλη, θα πάρει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει φάουλ νομίζω. Πολλές για τον Παπαδόπουλο, 4-24. Και 17, Γεωργίου στο τρίμα πόντων. Μπράβο! 45! Δυσκολή, η τελευταία φάση του αγώνα. Στο τρίμα πόντων για τους Σιρήνες. Θα πάρει το ριπάουλ. Έχουν πληρώσει τα 5 φάουλ οι Σιρήνες. Οπότε κάθε παράβαση είναι πολλές. Yeah.
Σοφία, τι έχουμε. Στην Ρινά εδώ είναι άστοχη. Και η Σέλη τώρα να πάνε τη χαμιά. Μεγάλη επίθεση για να δώσουμε όσο δυνατόν λιγότερο χρόνο στη Σιρινά. Ο Ζαμάνης πάει μέχρι μέσα να εξηγήσει. Θα πάρει το 44-52. Λοιπόν, 30 δεύτερα και 3 λεπτά για τη λήξη. Παλά είναι για τους Σιρίνα, η οποία πήρε ένα time out, αλλά προηγούνται με 8 η Boston. Εδώ πάλι θα πάρουν και το rebound, θα πάρουν και το foot. Οπότε, προσπαθούμε να δώσει και foul η Σιρίνα. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Μπάλα στο Βεργίδη, 3 λεπτά ακριβώς. Το δεύτερο το γύρισε πάει μέχρι μέσα. Κάτι το μάλλον πάρει όμως ο Κουτσαμάνης και θα εξαιρετήσει. Εφτάξει η Celtics. Αλλά το γεγονός ότι παίζουν με 6 άτομα. Παραφέρουν τη διαφορά του 10 πόντους να μειώσει στους 4. Είναι η οποία εδώ πέρα θα πάνε σε ένα goal foul. Λίγη 43, yeah. Πολύ δυνατό μάτς. Όχι μη γεννόμενη βολή. Αργυρός, καλά, 2-40. Καλά παραμένει στο 8. Ο Παδόπουλος εδώ πέρα προστατεύει την μπάλα. Παρά που γίνεται η επαναφορά της μπάλας από κάτω. Πάμε κάτι, κάτι. 2 και... κάτι. 10. Για να έχεις θα κάνει. Γύρω, θα περάσει την μπάλα στο κουτόνι. Δύο δεν βιάζεται. Όσο τωρινά θα κλέψουν οι Σύριοι, θα κυρίσουν, κάποιο σουτ. Πάρα από τον Γεωργίου σου τον πόντο, μαθαγό. Σύριοι να αναμειώσουμε. Από τον Φιλανδριανό. Έχασαν μία ακόμα. Μπάλα για τον Κουτσαμάνη, είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει μπάλα. Η Σινά πιέζει σε όλο το γήπεδο, αλλά οι Σέλτικς προστατεύουν ωραία την μπάλα. Τώρα πάνε σε μεγάλη επίθεση, Γεωργίου, 10 δευτερά. Κουτσαμάνη, θα πάρει τα βήματα. Δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί.
Λοιπόν, η μπάλα για τους Celtics, οι οποίοι έκαναν φάουλ νωρίτερα, τώρα έδωσαν φάουλ στους Σιρίνα. Κανακάριστα ευστοχή στην πρώτη βολή, 47-54. Οι Celtics, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 5, αντέχουν. Μιας και ο έκτος παίκτης είναι αρκετά κουρασμένος, έκαναν πολύ καλή διαχείριση και αντέδρασαν. Πιέζουν οι Σιρίνας, πιθά βάση γίνει λάθος. Εδώ όμως θα σώσουν την κατοχή της μπάλας και με τον Κουτσαμάνι θα στοχίσουν. 35-4. Ο Εργίνης θα πάει σε νέο φάουλ. Δεν έχει καμία ομάδα περιθώριο να δώσει βολές. Το κάθε φάουλ είναι βολές ουσιαστικά. Παραμένει το σκορ στο κάπου τους διαφορά. Στα νέλος στις βολές. Ευτυχώς την πρώτη. Η Celtics προηγούνται όμως με 6. Του Τζαμάνης θα κάνει λάθος. Θα κλέψει όμως το Celtics. Θα κάνουν λάθος. Πραγματικά πάνω κάτω μπάλα. 7 δεύτερα. Θέλουν μεγάλο καλάθι εδώ η Σιρίνα. Αλλά είναι άσχημο. Η Σιρίνα για να εκμεταλλευτούν τον χρόνο 11,4. Πάλεψαν, αλλά οι Celtics έκαναν πολύ καλή διαχείριση. Και με τον Παπαδόπουλο εδώ να έχει 2 ελεύθερες βολές. Ουσιαστικά θέλει να κλειδώσει την νίκη. Το 55. Θα πάρουν και το rebound. Ακόμα 9 δεύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Η Celtics δίκαια, παρά το γεγονός ήταν 6 άτομα κόντρα στη Σύρνα. Παρτουζάν θα πάρουν μια άξια νίκη και θα γίνει. Το τελικό σκορ 48-55. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.